Σεβαστές οι απόψεις του κυρίου Υπουργού, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι έμπειρος και αξιόλογος πολιτικός. Σεβαστές οι θέσεις της κυβέρνησης, της πολιτείας και πολλών πολιτικών προσώπων που συντάσσονται. Σεβαστές και οι απόψεις μιας παγκόσμιας επιτροπής από προσωπικότητες, κυρίως πρώην προέδρους μεγάλων κρατών και στον σημερινό Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Παπανδρέου, οι οποίοι τον Μάιο συγκροτήθηκαν και είπαν ότι κάποια στιγμή πρέπει να απελευθερωθεί η χρήση των ναρκωτικών και να αποποινικοποιηθεί. Τίθεται όμως ένα τεράστιο ερώτημα. Είναι αυτή η στιγμή κατάλληλη για κάτι τέτοιο? Όταν το 40% της ελληνικής νεολαίας είναι άνεργη. Η ανεργία σύντομα εντός του έτους θα φτάσει το 50%. Ένας στους δύο νέους Έλληνες είναι άνεργος. Χωρίς ιδανικά, χωρίς σκοπό, χωρίς μέλλον, με πτυχία για σκίσιμο, με σπουδές που δεν τον οδηγούν απολύτως πουθενά, απελπισμένος, αγανακτισμένος, ανήσυχος. Δεν είναι υπαριθμόν ένα στόχος των ναρκωτικών ουσιών, στόχος των εμπόρων και των διακινητών? Μήπως θα έπρεπε αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μια άλλη εποχή καλύτερα? Αυτό είναι εκείνο το οποίο προτάσω. Όσον αφορά δε κάποιες λεπτομέρειες, ειλικρινά μου προξενεί εντύπωση το ότι αναζήτησα ένα προσχέδιο στο site του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν το βρήκα. Και αναγκάστηκα να συμβουλευτώ κάποια blogs για να δω κάποιες αρχές αυτού του προσχεδίου. Και μου έκανε εντύπωση το εξής. Αποποινικοποιείται η χρήση χωρίς να γίνει καμία διάκριση μεταξύ μαλακών και σκληρών ναρκωτικών. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Πώς μπορεί τα παιδιά μας να βρίσκονται σε έναν χώρο, σε μια καφετέρια, στην Ήπεθρο αν θέλετε, και να βρίσκονται δίπλα τους κάποιοι άλλοι οι οποίοι να κάνουν χρήση και μαλακών αλλά και σκληρών ναρκωτικών ουσιών? Είναι αυτό το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας? Είναι αυτό το οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε για το μέλλον των παιδιών μας? Πιστεύω όχι. Και όσον αφορά το γεγονός ότι υποβαθμίζεται η ποινική αξιολόγηση και ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως όσον αφορά την προμήθεια, την κατοχή και την καλλιέργεια σε πτέσμα, αυτό μάλλον σαν αστείο ακούγεται. Γιατί πτέσμα ίσον τίποτα. Σαν την διατάρξη της κοινής ησυχίας. Και λέω τώρα το εξής. Εκείνος ο οποίος κατέχει και καλλιεργεί, αλλά δεν είναι χρήστης, αυτό τι σημαίνει? Μήπως είναι υποψήφιος διακινητής και έμπορος? Και αυτός θα υπόκειται σε κύρωση πτεσματική και μόνον? Τεράστια θέματα δημιουργούνται από την απλή ανάγνωση αυτού του προσχεδίου όπως το πληροφορούμαστε μέσα από το διαδίκτυο. Έχω την γνώμη ότι η πολιτεία πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλύτερα και κάποιες άλλες στιγμές.